συνάδελφοι, καταρχήν να καλημερίσω και εδώ την πλευρά μου. Να πω ότι σήμερα το ζήτημα που αφορά την συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα θέμα το οποίο ίσως, εφόσον η νομοθετική εξουσία και η Βουλή αντιληφθεί τη σημαντικότητά της, μπορεί μια καινούργια μέρα να ξεκινήσει για τη χώρα. Είναι, θεωρώ, ίσως από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία εξετάζουμε σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σαν αυτοδιοίκηση, και σχετίζεται όχι μόνο με την αυτοδιοίκηση, αλλά με την ίδια τη χώρα για τα επόμενα 10 χρόνια. Κατά άποψή μου, η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια πολιτική διαδικασία ύψης της σημασίας, η οποία οφείλει να ανταποκρίνεται στις διαχρονικές ανάγκες της χώρας. Όχι δηλαδή να υπηρετεί σε κάποιες μικροκομματικές σκοπιμότητες, προκαλώντας άσκοπες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και αυτό το λέμε διότι έχουμε δει τα αυτονόητα, πολλές φορές γίνονται δυσνόητα, και αυτονόητα εννοώ αυτά που σχετίζονται με το τι έχουν κάνει, αγαπητή κυρία καθηγητά, οι χώρες της Ευρώπης πριν από εμάς για μας, και νομίζω ότι θα ήταν πολύ απλό και εύκολο να μην λέμε σε πολλά ζητήματα να ανακαλύψουμε ούτε την Αμερική ούτε τον τροχό. Υπάρχουν ήδη τα αποτελέσματα αυτών των ανακαλύψεων και το μόνο που χρειάζεται είναι η υιοθέτηση από εκείνους που νομοθετούν και τίποτα περισσότερο. Για να μην έχουμε, το είχα πει και την πρώτη μέρα, καμία τύψη ως αυτοδιοίκηση. Τι δεν κάνουμε καλά και δεν διορθώνονται τα πράγματα. Πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας οποιαδήποτε μορφή τύψης. Κύριε καθηγητά, επειδή το είπατε και πριν για τη φορολογία, θα σας πω λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, εφόσον μας δώσουν τα απαραίτητα εργαλεία, να ασκήσουμε ό,τι θα πρέπει να ασκήσουμε για το καλό των τοπικών μας κοινωνιών. Αλλά όταν μιλάμε αποσπασματικά για το θέμα της φορολόγησης, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να βρούμε τους μηχανισμούς με τους οποίους κανείς μπορεί να δώσει τη δυνατότητα της τοπικής φορολόγησης, δηλαδή της αποκέντρωσης φορολογικής ύλης, την οποία θα μπορέσει η τοπική κοινωνία να έχει προς όφελός της. Διότι εδώ λέμε κάποια πράγματα, αλλά ποιος ορίζει τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους? Χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να μπορέσουμε να έχουμε τους εργαζόμενους μας, αφού εμείς τους πληρώνουμε βάσει των εργατικών θέσεων, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις λειτουργικές ανάγκες, εν προκειμένου και αυτή την οποία συζητάμε, και να ασκήσουμε την πολιτική της τοπικής κοινωνίας. Διότι φτάσαμε στο σημείο να λέμε η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Από πού θα ξεκινήσουμε για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών? Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να ζητήσω από τους συναδέλφους να αφαιρέσουν οποιοδήποτε ενεργικό σύμπλεγμα μπορεί να έχουμε εάν εμείς κάνουμε κάτι καλό ή κακό στο επίπεδο της διεκδίκησης. Δεν είναι αυτό. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Είναι ζήτημα, δηλαδή, εάν οι εκάστοτε κεντρικές κυβερνήσεις θέλουν την τοπική αυτοδιοίκηση να πάει μπροστά. Θέλουν να υπάρχουν και άλλοι πέραν εκείνων των πολιτικών πατερούνιδων του κεντρικού κράτους, μπορούν να ασκήσουν οι τοπικές κοινωνίες τις εξουσίες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να κάνουν τοπική ανάπτυξη. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι δικό μας, είναι δικό τους. Το μόνο πρόβλημα που
είναι ότι ζούμε στην ίδια χώρα και η δική τους αδυναμία να νομοθετήσουν όπως οι άλλες χώρες δημιουργεί πρόβλημα σε όλους μας, προφανώς και στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εμείς ασκούμε διοίκηση. Θα ήθελα λοιπόν τουλάχιστον από αυτό το συνέδριο, το ετήσιο συνέδριο, να βγάλουμε το ενοχικό σύνδεγμα της αυτοδιοίκησης, διότι λίγο πολύ άκουσα και πριν λίγες ώρες σε μία άλλη κοινωνική τροποντινά δική μου παρουσία με κάποιον από την κυβέρνηση να λέει, εάν ήσασταν πιο ενωμένοι μπορεί να περνάγαμε, λέει, κι άλλα θέματα που να αφορούσαν την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρόβλημα δικό τους που νομοθετούν, είναι δικό μας ότι εμείς δεν δώσαμε λύση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Διότι έχουμε δώσει σε όλους τους υπουργούς όλες εκείνες τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Γύμναστε για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και του Κογκρέσου και του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών και της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης και άλλων χωρών μέσα και από τις μελέτες που έκανε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ό,τι άλλο είναι χρηστικό για να μπορέσει ένας νομοθέτης που έχει τη βούληση να κάνει σωστά τη δουλειά του. Άρα δεν είναι το θέμα εάν εμείς είμαστε ενωμένοι που είμαστε ενωμένοι, αλλά εάν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να νομοθετήσουν θέλουν πραγματικά και έχουν τη βούληση να πάμε μπροστά τη χώρα, να πάμε μπροστά την Ελλάδα μέσα από την τοπική ανάπτυξη, μέσα από την αποκέντρωση της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι για να παράγει ωφέλιμα για τη χώρα αποτελέσματα και για τους πολίτες απαιτεί καταρχήν συνένεση και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων των κεντρικών κυβερνήσεων και της Βουλής. Δεν μπορεί αυτός ο διάλογος προφανώς να αγνοεί τους εκπροσώπους των θεσμών του κράτους. Ποιος είπε ότι έχει λευκή επιταγή με όποια πλειοψηφία μπορεί να έχει κάποια στιγμή στη Βουλή να νομοθετήσει για τα επόμενα 10 χρόνια χωρίς να λάβει υπόψη κανέναν εκ των ενδιαφερομένων θεσμών μέσα στο επίπεδο της διαβούλευσης. Και ασφαλώς δεν μπορεί ούτε να περιορίζεται στα ίσονος σημασία ζητήματα, αλλά ούτε και να γίνεται ειρήνη της ίδιας της κοινωνίας. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη για τη χώρα μας χρονική συγκυρία είναι αναγκαίο να βρούμε τρόπους συνεννόησης, τρόπους σύνθεσης, αλλά για να τους βρούμε πρέπει να είμαστε και ειλικρινοί όλοι μας. Να ζητάμε την ειλικρινή σύνθεση και συνένεση και όχι εις βάρος του κεντρικού καλού να μπαίνει το κομματικό καλό. Είναι αναγκαίο λοιπόν να βρούμε πώς θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε με μόνιμο τρόπο τα διαχρονικά προβλήματα που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση, που αυτή η κρίση δεν ήρθε από τις τοπικές κοινωνίες. Προήλθε από την αδυναμία των κεντρικών κυβερνήσεων να νομοθετήσουν σωστά και όλα αυτά προσβαίνουν μέσα από μία μόνο πολιτική ευθύνη ότι εμάς μας επέλεξε ο πολίτης και ότι είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε άπραγοι να νομοθετήσουμε όπως εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε να νομοθετήσουμε. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι για να εξέλθουμε από αυτήν την κρίση, διότι δεν είναι μόνο η κρίση η οικονομική, είναι η κρίση της λειτουργίας του ίδιου του κράτους που έφερε και την οικονομική κρίση. Είναι η αδυναμία του να αποτινάξουμε την ίδια την γραφειοκρατία και να γίνει πιο επιτελικό το κράτος, πιο ουσιαστικό, να μπορέσει η νησιωτική Ελλάδα που βλέπω εκεί άξιους και θαραλέους δημάρχους του Αιγαίου να νιώθουν ότι είναι δήμος κράτος για να μπορέσουν να κάνουν τα ανθρωπίνως δυνατά αποτελέσματα για τους κατοίκους οι οποίοι είναι θεματοφύλακες και των συνόρων
της δικής μας χώρας. Να μπορέσει να προωθήσει την τοπική ανάπτυξη απελευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας μας. Σήμερα οι δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας μας πηγαίνουν και ανοίγουν βιβλία για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στη Βουλγαρία, στην Αγγλία και στην Κύπρο, αντί να είναι εδώ, στις τοπικές κοινωνίες, και να μπορέσουν πραγματικά σε συνεργασία με αυτές να παράγουν πλούτο. Όταν αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, 150.000 παιδιά, κάνουν την προπτυχιακή τους εκπαίδευση στην Κύπρο, στη Σλοβενία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Εσθονία, και ακόμα μη συζητάμε εάν θα πρέπει να υπάρχουν πέρα από το δημοσίων πανεπιστημίων η δυνατότητα της εκπαίδευσης, τότε είμαστε υποκριτές και είμαστε εκείνοι που πυροβολούμε την ίδια τη χώρα. Διότι το συνάδελμα αυτό το λιγοστό που έχουμε, αντί να το παράγουμε ανάπτυξη εδώ στις τοπικές κοινωνίες και να υπάρχουν πανεπιστήμια πραγματικά που να ανθίζουν στην περιφέρεια της Ελλάδος, ανθίζουν στα πανεπιστήμια της Κύπρου και των άλλων χωρών. Εάν λοιπόν αυτά δεν τα αντιμετωπίσουμε με θαραλέο τρόπο, που προφανώς η μεγαλύτερη ευθύνη φέρει νομοθετική εξουσία, τότε νομίζω ότι θα ερχόμαστε εδώ στο συνέδριο της αυτοδιοίκησης του μέλλοντος και θα κοιταζόμαστε όλοι στα μάτια και θα λέει τι λέει ο πρόεδρος ή τι θα πει η αντιπολίτευση της διοίκησης της ΚΕΔΕ ή τι θα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης και αν μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να απαλύνει το εις βάρος της κυβερνήσεως πρόβλημα, της εκάστοτε.